μπορεί να υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και δεν είναι πάντα δικές μας οι καθυστερήσεις, αλλά η γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου είναι τεράστια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ στην περιοχή του Ίντεν έχουμε μία διάβρωση πολύ σημαντική. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί από εμάς εδώ και 2 χρόνια, 3. Εγώ τη βρήκα όταν ήρθα. Και μάλιστα έκανα παρέμβαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση με τη μορφή του επίγοντος. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και μάλιστα το έθεσα και στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης για να κάνουμε την άμεση αποκατάσταση, γιατί εμείς έχουμε και τα χρήματα, έχουμε ολοκληρώσει και τη μελέτη και καθυστερεί μια έγκριση από την αποκεντρωμένη περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση αρμοδιοτήτων και καθυστερούν κάποια σημαντικά έργα της περιοχής, τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν και προβλήματα σε περιοχές οι οποίες είναι οικιστικές περιοχές, έτσι. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν με το νέο Καλλικράτη και πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ώστε να διαχωρίσουμε τους ρόλους μας. Και βέβαια πιστεύω ότι η αιρετή περιφέρεια πρέπει να έχει πολλές περισσότερες αρμοδιότητες και να έχει ένα βηματισμό σημαντικό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.